Όπως δείχνει η κάμερα, βρισκόμαστε μεταξύ του κέντρου Θεοδοσίου, το οποίο υπάρχει στην Λευκονιά, σε μία πάροδο της Λεωφόρου Ενώσεως, η οποία βγάζει στην Λεωφόρο Ενώσεως, στο ύψος του Ζαρκαστίου Σουίτης. Για να καταλάβουμε σε ποια περιοχή μιλάμε, είναι ένας σκοπεδικός χώρος, ο οποίος ανήκει στο νοσοκομείο. Βλέπουμε τα σπίτια τα οποία τον περιτριγυρίζουν και αυτή είναι η κατάσταση της ιδιοκτησίας του νοσοκομείου. Πρόκειται για μια ζούγκλα, ένα χωράφι ζούγκλα, το οποίο περιτριγυρίζεται από σπίτια. Όπως μας έχουν πει εδώ οι κάτοικοι, έχουν επανειλημμένες φορές ενοχλήσει και το νοσοκομείο και την περιβαλλοντική υπηρεσία κλπ. Δυστυχώς, για το νοσοκομείο, το Διοικητικό Συμβούλιο του, προφανώς θα αποτελεί μεγάλο βάσανο και μεγάλο φόρτο να πάει ένα συνεργείο εδώ, να καθαρίσει το χώρο. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση, ό,τι μπορεί να δείξει η κάμερα. Το γεγονός ότι γειτνιάζει με σπίτια, είναι καμία δεκαριά σπίτια γύρω-γύρω, η κατάσταση του είναι αυτή. Μία ζούγκλα στην κυριολεξία γεμάτη με σκουπίδια. Δηλαδή είναι στην ουσία αδιάβατο. Αν υποθέσουμε ότι για κάποιο τρόπο αυτό το οικόπεδο πάρει φωτιά, θα καούν στην κυριολεξία τα σπίτια τα οποία είναι δίπλα, ανάλογα βέβαια με τη φορά του ανέμου. Νομίζουμε ότι στο νοσοκομείο το ΔΣ πρέπει να δώσει την ανάλογη προσοχή και συμπεριφορά, ώστε με ένα ολιγομελές συνεργείο να μπορέσει να καθαρίσει αυτό το χώρο, ώστε εφόσον δεν το αξιοποιεί, δεν το πουλά, δεν το ενοικιάζει, τουλάχιστον το έχει καθαρό ή να του προκαλεί να κάθε μια χρονική περίοδο να το έχει συντηρημένο και καθαρό. Γιατί εκτός από τα άλλα, κινδυνεύει αυτός ο χώρος κάποια στιγμή, αν κάποιος είναι και έξυπνος, να το καταπατήσει σιγά σιγά. Περιμένουμε το νοσοκομείο να κάνει τις ανάλογες ενέργειες αυτές που πρέπει.